στο κομμάτι του παιχνιδιού Πανσεραϊκός ΑΕΚ, νομίζω ότι έχετε και το δεύτερο σκέλος και επιβεβαιώνεται. Γιατί είδαμε μια ομάδα την ΑΕΚ στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού να δοκιμάζεται λίγο από την επιθετικότητα του Πανσεραϊκού. Κέρδισε ένα πέναλτι του Πανσεραϊκού. Είχε μετά μια ευκαιρία με τον Μπετανκούρ, θα μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο για 70 λεπτά παίχτηκε με παίχτη παραπάνω για την ΑΕΚ. Ακριβώς, έχουμε. Έτσι, εκεί είδαμε ότι μάλλον κάτι ακόμα δεν έχει βρει σωστά η ΑΕΚ για να καθαρίζει αυτά τα παιχνίδια ή για να επιβάλλει τη δική της, πώς να το πω, το δικό της νόμο στους αγώνες αυτούς. Εκεί περισσότερο είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ και λιγότερο του Πανσεραϊκού η αποτελεσματικότητα, έτσι. Ναι, γιατί η ΑΕΚ δεν κέρδισε με όλο το σεβασμό στο Πανσεραϊκό και σε καλά παιχνίδια που έχει κάνει. Mm-hmm. Αλλά έπαιζε και με ένα παίχτη λιγότερο. Οπότε έτσι κι αλλιώς η κριτική δεν είναι. Είναι μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι γιατί η ΑΕΚ δεν βρήκε γκολ. Mm-hmm. Όχι γιατί ο Πανσεραϊκός δεν δέχτηκε γκολ, διότι φάσεις γίναν. Ναι. Αλλά αυτές οι φάσεις που γίναν δεν ήταν πεντακάθαρες. Υπήρχε πολυκοσμία σε όλες τις φάσεις. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί η ΑΕΚ στον εαυτό της. Το οποίο δεν δημιούργησε τώρα με τον Άρη, παράδειγμα. Ναι. Βλέπουμε μια ΑΕΚ που και με τον ΠΑΟΚ και με τον Πανσεραϊκό παίζει. Ένα ποδόσφαιρο που τοποθετεί πολλούς παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και γύρω από αυτήν και στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχει δηλαδή καθόλου πλατός παιχνίδι με τα άκρα. Και εκεί, από τη στιγμή που μαζεύεται πολλοί κόσμος, βάλε και τους αντιπάλους, υπάρχει πολλοί κόσμος, δεν υπάρχουν καινοί χώροι για να εκτελέσεις άνετα ή εύκολα. Ή όπως βλέπαμε την ΑΕΚ να κάνει ευκαιρίες στο παρελθόν, πέρσι παράδειγμα ή πρόπερσι, αλλά πιο καθαρές ευκαιρίες. Mm-hmm. Δηλαδή. Τώρα κάνει ευκαιρίες, ακόμα και τα expected goals δεν είναι πολύ υψηλά. Πέρσι η ΑΕΚ που ας πούμε κάποιοι παραπονιόταν δεν ήταν το ίδιο καλή με πρόπερση, πάλι τα expected goals ήταν ψηλά. Δηλαδή είχε καθαρές ευκαιρίες. Τώρα δεν έχει καθαρές ευκαιρίες, αλλά δικαιούται goal, αλλά πρέπει να αλλάξει και το. Ξέρεις, και τον τρόπο παιχνιδιού. Να επανέλθει δηλαδή, όχι να αλλάξει. Να επανέλθει εκεί που ήταν, γιατί ναι, άλλαξε τα τελευταία δύο μάτς. Δικαιώμαι εγώ να πω ότι το έψαξε με λάθος τρόπο η ΑΕΚ τον γκολ στις Σέρες. Εκ των υστέρων δικαιούσε να πεις. Όχι, κρίνοντας την εικόνα του παιχνιδιού που είδαμε. Ναι. Έτσι. Κοίταξε, με αυτούς που παίζουν μέσα ή με αυτές τις εντολές που έχουν, δεν ξέρω. Mm-hmm. Να συγκρίνουμε τα παιχνίδια το τελευταίο με τα προηγούμενα δύο. Το τελευταίο είναι του Άρη. Του Άρη. Άλλη ΑΕΚ. Αυτή η άλλη ΑΕΚ όμως είναι αυτή η ΑΕΚ που ξέρουμε. Μπράβο. Είναι πολύ πιο γνώριμη σε αυτό που θέλουμε να πούμε άλλη ΑΕΚ. Το άλλη ΑΕΚ θα το βάλω στο ΠΑΟΚ και στις Σέρες. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή και πριν από αυτό δυσκολευόταν η ΑΕΚ, αποφάσισε να το αλλάξει και άρχισε να παίζει με σχεδόν δύο σεντερφόρ επί της ουσίας. Mm-hmm. Και να μην παίζει από τα άκρα. Και είδαμε ότι καλύτερα να κρατήσεις αυτό το παιχνίδι. Έτσι φάνηκε. Ναι, γιατί ποιο στρωτεί η ΑΕΚ στο ματς με τον Άρη. Πολύ, και πολύ καλή. Και επέτρεψε, ναι, και πολύ λιγότερο στον αντίπαλο. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Εντελώς. Εδώ βέβαια είναι μια κουβέντα και ο Άρης, αλλά θα την κάνουμε μετά στο επόμενο ημίωρο. Αλλά επειδή το συζητούσαμε αυτό, ο Αλμέιδα προφανώς έψαχνε να βρει κάτι, ένα τρόπο να εκμεταλλευτεί το προστάσιο του που είναι πάρα πολύ πλουσιό στην επίθεση. Και σκέφτηκε αυτό. Ναι, γι' αυτό, αυτό που, συγγνώμη σε διακόπτω, που έλεγες αν έψαξε με λάθος τρόπο ή όχι, νόμιζα θα πεις αυτό που τώρα πας να πεις, επειδή έχει πολλούς, πρέπει να του εκμεταλλευτεί. Ναι. Το να του εκμεταλλευτεί όμως βάζοντας όλους μαζί, χωρίς να παίζει ο καθένας 100% εκεί. Δεν οδηγεί πάντα μπορεί, στο σωστό, ναι, αποτέλεσμα. Τελικά είναι και λίγο. Ναι. Και επίσης δεν έχουν και χρόνο μαζί αυτοί. Βάλε και αυτό. Ναι. Όταν αλλάζεις, δεν υπάρχει και χρόνος, είναι και κάποιοι καινούργοι. Εγώ το μόνο που συζητάω ως ιδέα που κρατάω μάλλον από τα δύο μάτσα αυτά που είπες εσύ, δηλαδή με τον ΠΑΟ και τον Πανσεραϊκό, είναι η χρησιμοποίηση του Μαρσιάλ σε ρόλο αριστερού εξτρέμ που κάνει κινήσεις. Όταν η μπάλα είναι δεξιά, κάνει κινήσεις ως δεύτερος επιθετικός. Νομίζω ότι ο Μαρσιάλ σε σχήμα με δύο επιθετικούς, με αυτή τη λογική όμως, είναι πιο ταιριαστό. Θα μου πεις εκεί είναι η θέση του Κοϊτά, που όταν είναι υγιής δεν βγαίνει από την 11η εύκολα. Λόγω των χαρακτηριστικών που έχει. Αλλά σαν ιδέα από αυτό τα δύο μάτς, αυτό μου μείνε. Όχι κάτι άλλο. Θα ρισκάρω να πω, γιατί δεν είμαι προπονητής, mm-hmm, ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει η ΑΕΚ με τον σεντερφόρ. Αυτή η ΑΕΚ. Mm-hmm. Με τον Αλμέιδα προπονητή. Να το πούμε διαφορετικά. Δεν μπορεί να παίξει χωρίς τον Πινέδα. Άλλο είναι αυτό. Δεν με είναι, δύο σεντερφόρ δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι το ένα δεν φέρνει το άλλο. Όχι. Όχι. Η γνώμη μου είναι αυτή, έτσι. Ναι. Το όχι. Δεν το λέω κάθε. Ναι. Όχι, πώς το βλέπεις αυτό. Ναι. Πώς το βλέπεις. Νομίζω ότι δεν γίνεται. Ναι. Και στο δικό μου επίσης μυαλό, ο Μαρσιάλ είναι έξω αριστερά.
Όχι ότι αν χρειαστεί να παίξει, τότε θα παίξει. Mm-hmm. Αλλά εγώ που το ξέρω χρόνια. Στο 4-3-3. Αριστερά. Είναι στο 3 μπροστά. Νομίζω αριστερά. Και καλή του χρονιά η πρώτη στην Manchester. Αριστερά πρέπει να παίζει. Ο οποίο φαντάζομαι μπορεί να παίξει τη θέση, αλλά έχει και έναν επί τη ουσία κρυφό σεντερφόρ τέτοιου επίπεδου που μπορεί να μπει μέσα. Ακριβώς. Αν βάλει δύο, αν βάλει ΑΕΚ δύο εκεί και βάλει και δύο στάκρα, αμέσω αφαιρείται ένα χαφ. Η ΑΕΚ από ό,τι βλέπει. Και συνήθω ο Πινέδα με βάση τα όσα επιλέγει ο Αλμέιδα. Ή ο Πινέδα θα παίξει πιο πίσω. Ή... Όχι, αφαιρείται και από την 11 ο Πινέδα. Εντάξει, αφαιρείται από την 11 ίσω γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι ο πιο ταιριαστός παίχτης στη λογική της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που είναι η προσομοίωση του χαρακτήρα του ποδοσφαιρικού της ΑΕΚ, του Αλμίδα των προηγούμενων δύο χρόνων, είναι ο Πινέδα. Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, όπως λες και εσύ, θα σου πω ότι υπάρχουν δύο. Γιατί είναι ο Πινέδα και ο Ηλίασον. Και ο Ηλίασον. Ναι, αυτοί είναι το. Okay. Αυτοί χαρακτηρίζουν το παιχνίδι. Ο Ηλίασον, ο οποίος μένει στη θέση του. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Μπαίνει πάρα πολύ ωραία. Και ο Αραόχο τη πρώτη χρονιά ενδεχομένω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Όχι και τη δεύτερη. Και τη δεύτερη. Και το λέω αυτό γιατί. Νομίζω ότι αυτό είναι και το στυλ που θέλει ο Αλμέιδα, τον Ηλίασον. Εκτός ότι είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, έτσι δεν μιλάω. Λέω για το στυλ του. Ναι, ναι. Κάνει τρομερές σέντρες και με τα δύο πόδια. Μπορεί να μπει μέσα να σουτάρει. Δεν κλείνει πάντα, αλλά κρατάει. Πλάτος. Και δεδομένου το κοϊτά από την άλλη μεριά μπαίνει προς την περιοχή. Στο γήπεδο. Χρειάζεται αυτό. Ισορροπία. Αλλά λέω ότι. Ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που η ΑΕΚ στα προηγούμενα δύο μάτς δεν πήγε καλά, λόγω του γεγονότος ότι ο Πινέδα, που για μένα είναι το πιο στοιχείο στο ρόστερ της ΑΕΚ, σε επίπεδο. Ο πιο απαραίτητος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ήταν κάτι σαν να έλειπε. Θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτή η μετάβαση της μπάλας, η γρήγορη τοποθέτηση, η γρήγορη σκέψη, η γρήγορη κίνηση. Είναι έλειπε από την ΑΕΚ. Ωραία. Άμα θέλεις να μιλήσουμε για το ποιος επηρεάζει, σκέψου μια ΑΕΚ χωρίς το Σιμάνσκι. Με βάση το ποδοσφαίρο που παίζει ο Αλμέιδα, έτσι. Γι' αυτό τα υλικά τα κρίνουμε με βάση τη συνταγή. Ναι, ναι, για αυτή την άκρη του Αλμέιδα, ναι. Okay. Λοιπόν. Καταρχάς, να σου μεταφέρω το σχόλιο του Γιώργου Μαραθιανού, του ενίοτε συμπαρουσιαστή σου, που λέει: μια χαρά είναι η ΑΕΚ χωρίς τον Σιμάνσκι. Να σου μεταφέρω το μήνυμα ενός φίλου εδώ που λέει: δεν έχει κοντρόλ, κουβάλιμα μπάλας, διαγώνια κίνηση εμπρός, καλή πάσα, δεν έχει σουτ. Πάντα πίσω πάσες, ναι. Ας απαντήσω όμως ότι έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ. Και με τους παίχτες να είναι όλοι μπροστοβάροι προς την περιοχή. Και εγώ λέω ότι χρειάζεται ένας παίχτης από το Σιμάνσκι σαν γεματοθράφστης. Γιατί κόβει, γεμίζει χώρους, καλύπτει κενά. Και ναι, είναι απαραίτητος. Και γι' αυτό λέω ότι στον άξονα της ΑΕΚ θα πρέπει δίπλα στον Σιμάνσκι, αν δεν παίζει ο Γιόνσον, να παίζει ο Πινέδα, ο οποίος μπορεί να καλύψει αυτές τις αδυναμίες τις επιθετικές του Πολωνού. Λοιπόν, γι' αυτό που είπε ο κύριος Μαραθιανός. Ναι. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ χωρίς το Σιμάνσκι. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός. Αυτό που λέει ο κύριος στο μήνυμα, δεν διαφωνώ σε αυτά που λέει. Ναι. Αυτό όμως είναι. Δηλαδή, μπορώ και να συμφωνήσω με τον κύριο. Ναι. Δεν έχει αυτό, δεν έχει αυτό, δεν έχει αυτό. Ναι. Από την άλλη όμως, το ποδόσφαιρο του Αλμέιδα που φεύγουν μπροστά και είναι πάρα πολύ. Μπροστόβαρη. Επιθετικό, αφήνει κενά πίσω. Mm-hmm. Ο μοναδικός παίχτης, πάλι λέω κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ναι, προφανώς. Ο οποίος. Καλύπτει. Δηλαδή, αν μου πεις ποιο είναι το προσόν του Σιμάνσκι, θα σου πω ότι βλέπει τα κενά και τα καλύπτει. Mm-hmm. Άλλος τέτοιος παίκτης. Είναι το κλασικό sweeper που δεν υπάρχει. Όχι. Όχι στην ΑΕΚ. Ο Γιόνσον θα μπορούσε τόσο καλός παίκτης να καλύπτει τα κενά. Ναι, έχει αδυναμίες. Mm-hmm. Ναι, ίσως στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό μπορεί να μην έπαιζε mm-hmm. και να έπαιζε ο Πέρεθ mm-hmm. με άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Που ο Πέρεθ δεν έχει του Σιμάνσκι όμως, αλλά στο ποδόσφαιρο της ΑΕΚ χρειάζεται να παίξει καλύτερα. Ο Πέρεθ είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Ο Σιμάνσκι χωρίς την μπάλα. Ναι, και αυτό το κάνει ο Γιόνσον. Έχει άλλα πράγματα. Κάνει πιο επιθετική άμυνα. Έτσι. Αλλά τα κενά δεν τα καλύπτει όπως ο Σιμάνσκι. Όχι. Οπότε ταιριάζει ο Σιμάνσκι σε αυτό το ποδόσφαιρο που έχουμε συνηθίσει από τον Αλμέιδα. Το μπορεί να παίξει. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός στο χαφ στον κόσμο, αλλά λέω ότι ταιριάζει και κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων, για να είστε συγχαρούμενοι στο γήπεδο και να βλέπετε όλους αυτούς να είναι κοντά στην περιοχή, μέσα στην περιοχή, έξω από την περιοχή και να σουτάρουν, να απειλούν, να βάζουν γκολ, χρειάζονται και άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά που δεν είναι λαμπερή, που δεν θα σου ξεσηκώσουν μετά. Αν δεν ναι, υπάρχει αυτό, δεν μπορεί ο Πινέδα, παράδειγμα, να φύγει. Δεν μπορεί. Μέχρι και ο Ρώτα να ανέβει μαζί με τον Ηλίασον, παράδειγμα. Ναι. Και όταν γίνει η μπάλα εκεί, θα δεις. Τώρα που στο λέω, το θυμάσαι. Ποιος θα είναι, ο Σιμάνσκι. Mm. Που δεξιά, που πήγε και κάλυψε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή είναι τρομερό ότι βρίσκεται παντού. Αυτό είναι το διαβατήριό του. Αυτό είναι το ταλέντο του. Έτσι. Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι το ξαναλέω και το κλείνω εδώ για το κομμάτι της ΑΕΚ, ότι χρειάζεται ένα Πινέδα να καλύπτει τα επιθετικά αυτά προβλήματα του Σιμάνσκι. Δηλαδή να είναι αυτός που θα μεταφέρει την μπάλα στην επίθεση. Αν δούμε μια άλλη ΑΕΚ με ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου κτλ. Το ξανασυζητάμε. Ναι, μπορεί να παίξει άλλο. Το ξανασυζητάμε. Ναι. Εμείς βλέπουμε βάση την ΑΕΚ που έχουμε δει να πετυχαίνει δύο χρόνια. Ναι. Έτσι. Σωστά. Το να πετυχαίνει, να το διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει πετυχαίνω, παίρνω πρωτάθλημα ντε και καλά μόνο. Είναι και αυτό, αλλά είναι και το ότι παίζει. Αν ας πούμε η συνταγή του προπονητή πήγαμε στο γήπεδο. Έτσι είναι, ναι.